από την Πιντάρου σήμερα η πρώτη μας σύνδεση. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ευρωεκλογές. Ο Ιάκωβος είναι εκεί να μας μεταφέρει τα τεκτενόμενα αλλά και το έντονο παρασκήνιο, δεδομένου και του τι προηγήθηκε το τελευταίο διάστημα. Ιάκωβε, καλημέρα. Καλή σου μέρα, Κάτια. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων εδώ στο Δημοκρατικό Συναγερμό για τις ευρωεκλογές αυτή τη φορά. Η τοπική αυτοδιοίκηση τώρα υπάρχει μία παύση. Βρίσκεται σε εξέλιξη. Τώρα προσέρχεται εδώ για να καταθέσει την υποψηφιότητά του αντιπρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Μάριος Πελεκάνος. Είναι ο τέταρτος υποψήφιος, να σου πω, που υποβάλλει σήμερα υποψηφιότητα. Προηγήθηκαν νωρίς το πρωί. Άνοιξε τον χορό ο κύριος Μιχάλης Χατσιπαντέλας. Ακολούθησε ο κύριος Ονησίφορος Ιορδάνου. Τρίτος ο κύριος Χρήστος Αγγελίδης και τώρα ο Μάριος Πελεκάνου υπογράφει τα απαραίτητα εγγραφά. Αν θες να πάμε να ακούσουμε την σύντομη ομιλία του, το μήνυμά του και να επανέλθουμε για τα υπόλοιπα. Είμαι εδώ γιατί οφείλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή σε αυτή τη νέα προσπάθεια της παράταξης. Γιατί αγωνιζόμαστε για το μέλλον της Κύπρου, για να αντιμετωπίσουμε κρίσεις, εθνικούς κινδύνους, για να διεκδικήσουμε περισσότερα στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, για να διεκδικήσουμε περισσότερα από την Ευρώπη με βάση τα θέλω των ανθρώπων του τόπου μας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, μέσα από τη συμμετοχή του στη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της Ευρώπης, καλείται να αγωνιστεί, να δώσει τη μάχη για ένα καλύτερο αύριο, αφουγκραζόμενος τα θέλω τις ανησυχίες της κοινωνίας των πολιτών. Η ιδιότητά μου ως μέλος της ηγεσίας της παράταξης θεωρώ ότι υπογραμμίσει τη σημασία που έχει για εμάς η Ευρώπη και η αξιοποίηση της ευρωπαϊκής μας προοπτικής. Σεμνά και ταπεινά θέτω εαυτόν στη διάθεση των μελών του πολιτικού γραφείου του κόμματος. Πελεκάνου, ανέφερε για το πολιτικό γραφείο, θα τα δούμε στη συνέχεια. Να σου πω κάτι, πως μέχρι στιγμής φαίνεται πως θα υπάρξουν 9 υποψήφοι στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Όπως είπαμε, 4 έχουν ήδη υποβάλει την υποψηφιότητά τους. Και αν θέλετε, πάμε να δούμε μαζί την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει με τους υποψήφιους ενώπιον του πολιτικού γραφείου για μια θέση στο Ευρωκοινοβούλιο. Και να κάνουμε αρχή αλφαβητικά, θα το πάμε. Είναι ο κύριος Χρήστος Αγγελίδης, που όπως είπαμε έχει υποβάλει υποψηφιότητα. Ο κύριος Ονησίφορος Ιορδάνου και αυτός έχει υποβάλει. Χριστιάνα Ξενοφόντος, η πιο μικρή, αν θέλετε, του ψηφοδελτίου, η νεαρότερη. Ο κύριος Μάριος Πελεκάνος, Κωνσταντίνος Πετρίδης, η κυρία Ελένη Σταύρου, Λουκάς Φουρλάς, Κυριάκος Χατζιάννης και Μιχάλης Χατζιπαντέλα. Και όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή στους δέχτες σας, προσέρχεται η κυρία Ελένη Σταύρου για να υποβάλει την δική της υποψηφιότητα. Να σου πω πως η διαδικασία εδώ είναι απλή. Παραθέτουν μία αίτηση υποψηφιότητα, στην οποία υπογράφουν ένα παράβολο των 500 ευρώ, το οποίο ειρήστον παρόδο να σημειώσουμε πως εάν δεν επιλεγούν υποψήφοι από το πολιτικό γραφείο, δεν επιστρέφεται αυτό το ποσό. Μία φωτογραφία και ένα βιογραφικό σε ψηφιακή μορφή. Δεν υπάρχουν οποιασδήποτε λίστες με προτείνοντες ή υποστηρίζοντες. Μοναδική υποχρέωση ουσιαστικά είναι να έχουν εξοφλημένες τις οικονομικές τους εκκρεμότητες στο κόμμα και να είναι μέλη του κόμματος μέχρι και την 4η Νοεμβρίου του 2023. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμη η κυρία Σταύρου για την δική της τοποθέτηση. Γεια σας, καλημέρα σε όλους. Σήμερα υποβάλλω την υποψηφιότητά μου για το ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού στις ευρωεκλογές. Ως ευρωβουλεύτρια ήδη, θέλω να συνεχίσω να εκφράζω τη σύγχρονη Ελληνίδα Ευρωπαία της Κύπρου. Θέλω να δώσω τη μάχη μαζί με όλους τους πολίτες που βάζουν πάνω απ' όλα την αξιοπρέπεια. Θέλω να δώσω τη μάχη με όλους τους νοικοκυρέους που δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα λόγω της ακρίβειας. Θέλω να δώσω τη μάχη με όλους τους πολίτες που μάχονται κατά της γάγγρενας του μεταναστευτικού. Θέλω να δώσω τη μάχη για μια ευρωπαϊκή Κύπρο, στην οποία ο Ερντογάν δεν θα εκπληρώσει τα όνειρά του. Θέλω να δώσω τη μάχη για να μπορούν οι επόμενες γενιές να ζήσουν με αξιοπρέπεια σε ένα νησί στο οποίο ο ελληνισμός θα έχει μέλλον. Θέλω να δώσω τη μάχη διότι μέσω των οικονομικών μου επιτροπών μπορώ να προστατεύσω τις επενδύσεις, την οικονομία, τον τουρισμό
καθώς και να καθοδηγώ τους εκλεγμένους άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα κονδύλια και τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπορώ να έχω στην αγκαλιά μου με σεβασμό τον συνάνθρωπό μου της τρίτης νεότητας, για να μπορώ να είμαι ανάμεσα στους νέους σαν ακαδημαϊκός δάσκαλος και να τους προσφέρω γνώσεις και εμπειρίες μέσα από τις ευκαιρίες και τα προγράμματα που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι θέλω να συνδράμω στην ψηφιακή μετάβαση της Κύπρου και τέλος διότι θέλω να ολοκληρώσω την εκστρατεία που ξεκίνησα ως Ευρωβουλευτής για τη θέσπιση διακρατικής συμφωνίας που να επιτρέπει τις υιοθεσίες παιδιών ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης. Είναι προσωπικό μου στοίχημα ζωής και θέλω να έχω την ευκαιρία να το ολοκληρώσω και να το κερδίσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάπως έτσι ακούσαμε και την τοποθέτηση της κυρίας Στάμου. Ναι, την οποία να ρωτήσουμε, να διευκρινίσουμε αν θα είναι σε αυτή τη διαδικασία να εγκριθεί από το πολιτικό γραφείο. Είναι το θέμα της ποσόστοσης. Γυναίκα είναι του νεαρότερου. Αν θα τα βρουν και τα δύο στο πρόσωπο της κυρίας Ξενοφόντος. Να δούμε. Αν ξέρει η ίδια να μας πει. Κάτι το έχουμε ρωτήσει γιατί είναι ένα ερώτημα. Ρώτησε την ίδια, είναι πίσω. Τα ονόματα. Ναι. Κυρία Σταύρου, να σας ρωτήσουμε κάτι, είμαστε ζωντανά στην εκπομπή. Κατά πόσον ενεργοποιείται σε εσάς η ποσόστοση που υπάρχει στο καταστατικό του Δημοκρατικού Συναγερμού, όσο έχουν τα πράγματα? Μέχρι δύο γυναίκες, όπως καταδεικνύει και το καταστατικό μας, έχουν μία ποσόστοση. Μέχρι δύο γυναίκες. Εάν υπάρξει μία τρίτη, θα πάμε κι εμείς στην διαδικασία του πολιτικού γραφείου. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κάτι αυτό που λέγαμε, εάν τα πράγματα έχουν ως τα παρουσιάσαμε, ναι, με τους 9 υποψηφίους, τότε αυτομάτως σήμερα στη 1 η ώρα όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η κυρία Χριστιάνα Ξενοφόντος ως νεαρή είναι κάτω των 35, υπάρχει ποσόστοση του 20% για την νεολαία, θα βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο και ως γυναίκα η κυρία Ελένη Σταύρου, που είναι το ποσόστοση του 30%, θα είναι και αυτή στο ψηφοδέλτιο. Αυτά, εάν τα πράγματα έχουν ως παρουσιάσαμε και δεν υπάρξουν εκπλήξεις με μια επιπλέον υποψηφιότητα ή αν η πρόεδρος του κόμματος ασκήσει το δικαίωμα που της παρέχει το καταστατικό για επιλογή αριστή την υποψηφιότητας. Ούτε αυτό δηλαδή έχει ξεκαθαρίσει μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι στιγμής. Νομίζω πως θα πρέπει να περιμένουμε αρκετά να ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα γίνουν οι απαραίτητες ανακοινώσεις από το κόμμα. Ωστόσο, γιατί μιλούσαμε για πολιτικό γραφείο, ναι, το ευρωψηφοδέλτιο, η Κύπρος έχει 6 ευρωβουλευτές. 6 άτομα πρέπει να βρίσκονται στο ψηφοδέλτιο, 9 θα είναι ως φαίνεται υποψήφοι. Τότε θα πρέπει το πολιτικό γραφείο να αποφασίσει, να επιλέξει μέσω κάλπης, μέσω μυστικής ψηφοφορίας τους υπόλοιπους 4 εκ των υποψηφίων, εάν επαναλάβουμε, ναι, οι δύο κυρίες θα βρίσκονται εδώ. Και τέλος, στις 2 Μαρτίου η επικύρωση του ψηφοδελτίου θα γίνει από το Ανώτατο Συμβούλιο του Κόμματος, περίπου 2.000 πρόσωπα τα οποία θα κληθούν και να επικυρώσουν. Αντιλαμβάνεσαι πως το κλίμα εδώ στον Δημοκρατικό Συναγερμό κοινάνε όλα ομαλά, ναι, αν εξαιρέσουμε τα Δημητρίου προβλήματα που υπάρχουν. Είναι στο γραφείο της αυτή την ώρα? Μέχρι πριν από λίγα λεπτά, όταν ήμουν έξω, δεν ήταν εδώ το αυτοκίνητο της. Προφανώς η Ανίτα Δημητρίου είναι στο γραφείο της στην Βουλή. Μάλιστα. Τώρα, συνοψίζοντας, είναι ακόμη, είναι μέχρι τις 12 αυτή η διαδικασία υποβολής του ενδιαφέροντος? Μέχρι τη μία. Μέχρι τη μία είναι η διαδικασία υποβολής των υποψηφιότητων. Ναι. Και έχουν ήδη υποβάλει 4, είδαμε. Σωστά? Έχουν ήδη υποβάλει 5 με την κυρία Σταύρου. Μένουν άλλοι 4 να δούμε τι θα κάνει και η πρόεδρος της Βουλής. Πάντως, για να συνεχίσουμε και λίγο αυτό που είχαμε ξεκινήσει να πούμε, πως το κλίμα εδώ, η πληγή που άφησαν πίσω τους οι προεδρικές εκλογές, δεν φαίνεται πως έχει κλείσει. Είδαμε αυτές τις εκατέρωθεν ανακοινώσεις και τοποθετήσεις μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το ένα στρατόπεδο προς το άλλο στρατόπεδο. Όλοι καλούν σε ενότητα, αλλά όλοι αφήνουν αιχμές έναντι του άλλου στρατοπέδου. Μάλιστα. Κατάσταση η οποία σίγουρα δεν βοηθάει ιδιαίτερα το κλίμα εδώ στον Δημοκρατικό Συναγερμό να συνενώσουν τις δυνάμεις, όπως λένε, προκειμένου να προχωρήσουν και να κερδίσουν αυτές τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, όσο είναι και ο στόχος. Ναι. Και το πρώτο μεγάλο προσωπικό στοίχημα της Ανίτας Δημητρίου για να κάνει ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο, έτσι ώστε να εκφράζει όλο τον συναγερμό σε όλες τις πόλεις. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, επειδή θα πάω στον Κωνσταντάνο, από την Πάφο δεν έχουμε κάποιον. Εκεί ούτως ή άλλως το πάνε για τις δημοτικές. Όχι, από την Πάφο δεν υπάρχει υποψήφιος. Ναι.
Μάλιστα, ναι, σε ευχαριστώ. Ναι, ναι, είναι αλλού επικεντρωμένη η επαρχία, ναι, της Πάφου τώρα. Λοιπόν, Ιάκωβε, ευχαριστώ. Πάμε στην...